Γεια σε όλες και όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε με το γνωστό πλέον κύριο XT, για το αν οι μεγάλες χώρες και όχι μόνο, διαθέτουν μυστικά όπλα και κρυμμένες αρχαίες τεχνολογίες τις οποίες αγνοεί το ευρύ κοινό. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο που ο κύριος XT μας εξηγεί ποια στάση είναι φρόνιμο να κρατάμε σε τέτοια αντισυμβατικά θέματα. Πάμε λοιπόν. Πιστεύετε ότι ορισμένες χώρες ή υπερδυνάμεις όπως η ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν μυστικά όπλα κρυμμένα από το κοινό ή κρυμμένες αρχαίες τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο και προσπαθούν να καταλάβουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν ή να τις εκμεταλλευτούν. Τεχνολογίες όπως το ταξίδι στο χρόνο, η αορατότητα κλπ. Η ιδέα των μυστικών όπλων ή των κρυμμένων αρχαίων τεχνολογιών είναι ένα θέμα που συχνά εχμαλωτίζει τη φαντασία πολλών. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών, δεν είναι εντελώς απίθανο ορισμένες χώρες ή οργανισμοί να ερευνούν αντισυμβατικές ή μυστικές τεχνολογίες. Ιστορικά, οι κυβερνήσεις και οι στρατοί έχουν εμπλακεί σε μυστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, μερικά από τα οποία έχουν αποκαλυφθεί στο κοινό χρόνια ή δεκαετίες αργότερα. Αυτά τα έργα συχνά περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής και μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια αυτού που είναι επί του παρόντος κατανοητό. Όσο για τα συγκεκριμένα παραδείγματα που ανέφερες, όπως το ταξίδι στο χρόνο ή η αορατότητα, ανήκουν περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας παρά στην καθιερωμένη επιστήμη. Ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν θεωρητικές έννοιες όπως οι τεχνολογίες διαστολής χρόνου και απόκρυψης, αυτές παραμένουν εικασιακές και μακριά από την πρακτική εφαρμογή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν οι κυβερνήσεις ή οι οργανισμοί διενεργούσαν έρευνα σε αυτούς τους τομείς, πιθανότατα θα κρατούσαν τέτοια έργα ως άκρως απόρριτα για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, οι τρανταχτοί ισχυρισμοί απαιτούν τρανταχτά αποδεικτικά στοιχεία και χωρίς βάσιμες αποδείξεις, είναι δύσκολο να γίνουν οριστικές δηλώσεις σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις έχουν τέτοιες μυστικές τεχνολογίες, αλλά εξακολουθούν να ερευνούν τον τρόπο να τις χρησιμοποιήσουν ή να τις εφαρμόσουν στην πραγματικότητά μας ή για δικούς τους σκοπούς ή μυστικές ατζέντες. Για παράδειγμα, μπορεί να ξέρουν πώς να σπάσουν τα όρια του χρόνου και να ταξιδέψουν στο παρελθόν έστω και για λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Η έννοια του ταξιδιού στο χρόνο είναι πράγματι ένα συναρπαστικό και δημοφιλές θέμα στην επιστημονική φαντασία και την εικασία. Ενώ εχμαλωτίζει τη φαντασία, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του τι είναι επιστημονικά αληθοφανές και τι παραμένει εικασιακό. Η ιδέα του ταξιδιού στο χρόνο, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, θέτει τεράστιες θεωρητικές προκλήσεις και γύρει πολλά παράδοξα και ερωτήματα σχετικά με την αιτιότητα και τη φύση της πραγματικότητας. Ενώ η θεωρητική φυσική επιτρέπει ορισμένα σενάρια όπου συμβαίνει η διαστολή του χρόνου, όπως κοντά στην ταχύτητα του φωτός ή κοντά σε εξαιρετικά ισχυρά βαρυτικά πεδία, αυτά τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα και δεν ευνοούν τον τύπο του ταξιδιού στο χρόνο που συχνά απεικονίζεται στη μυθοπλασία. Όσο για τις κυβερνήσεις ή τους οργανισμούς που διεξάγουν έρευνα για ταξίδια στο χρόνο ή παρόμοιες τεχνολογίες, αυτές γίνονται υπό άκρα μυστικότητα και η ύπαρξή τους δεν αποδεικνύεται. Ενώ σίγουρα υπάρχουν απόρριτα ερευνητικά προγράμματα, αυτά εστιάζουν σε πιο πρακτικές και απτές τεχνολογίες με άμεσες εφαρμογές, όπως στρατιωτικές αναβαθμίσεις, συστήματα επιτήρησης ή τεχνολογίες επικοινωνιών. Τούτου λεχθέντος, το ενδεχόμενο μυστικής έρευνας σε άκρως εικασιακές ή υπερφυσικές τεχνολογίες δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, παραμένει στη σφαίρα των εικασιών. Είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε τέτοιες ιδέες με μια υγιή δόση σκεπτικισμού και κριτικής σκέψης και υπάρχει λόγος για αυτό. Έχετε ακούσει για μυστικές αρχαίες τεχνολογίες που οι κυβερνήσεις έχουν βρει και τις κρύβουν από το κοινό? Η έννοια των μυστικών αρχαίων τεχνολογιών που κρύβονται από τις κυβερνήσεις είναι ένα δημοφιλές θέμα στις θεωρίες συνωμοσίας και στις θεωρητικές συζητήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, διάφοροι πολιτισμοί ανέπτυξαν προηγμένες τεχνολογίες για την εποχή τους, αλλά αυτές οι ανακαλύψεις συνήθως έγιναν γνωστές μέσω αρχαιολογικών ευρημάτων και ιστορικών αρχείων. Ενώ ορισμένα μυστήρια εξακολουθούν να υφίστανται, όπως οι τεχνικές κατασκευής αρχαίων μνημείων όπως οι πυραμίδες ή η τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν από αρχαίους πολιτισμούς όπως η μάγεια ή η εγκυρίας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι κυβερνήσεις διαθέτουν κρυφές γνώσεις για τέτοιες τεχνολογίες. Οι κυβερνήσεις και οι ερευνητές όντως μελετούν τους αρχαίους πολιτισμούς και τις τεχνολογίες τους, αλλά τα ευρήματά τους κοινοποιούνται γενικά στο κοινό μέσω ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων και αρχαιολογικών εκθέσεων.
Ενώ μπορεί να υπάρχει μυστική έρευνα που σχετίζεται με αρχαία αντικείμενα ή τοποθεσίες για λόγους εθνικής ασφάλειας ή πολιτισμικής διατήρησης, η θεωρία ότι οι κυβερνήσεις αποκρύπτουν πρωτοποριακές αρχαίες τεχνολογίες από το κοινό παραμένει αβάσιμη και περισσότερο στη σφαίρα της εικασίας παρά των γεγονότων. Τι θα λέγατε για τεχνολογίες που στην πραγματικότητα δεν είναι κρυμμένες, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν μυστήριο, όπως το HARP ή τα όπλα συχνότητας και κυρίως τεχνολογίες με τις οποίες μπορούν να χειριστούν τον καιρό ή την ατμόσφαιρα? Το High Energy Reactive Auroral Research Program, HARP, είναι μια πραγματική ερευνητική εγκατάσταση που βρίσκεται στην Αλάσκα και έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας και εικασιών σχετικά με τις δυνατότητές της. Το HARP είναι κατά κύριο λόγο μια επιστημονική ερευνητική μονάδα που λειτουργεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, το ναυτικό των ΗΠΑ, την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας, DORPA και το Πανεπιστήμιο της Αλάσκα. Σκοπός του είναι να μελετήσει την ιονόσφαιρα και τις επιπτώσεις της στα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης. Ενώ ορισμένες θεωρίες συνωμοσίας υποδηλώνουν ότι το HARP είναι ικανό να ελέγχει τα καιρικά μοτίβα ή ακόμη και να προκαλεί φυσικές καταστροφές, δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Η έρευνα που διεξάγεται στο HARP επικεντρώνεται κυρίως στην κατανόηση της ιονόσφαιρας και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά με τα ραδιοκύματα, όχι στον χειρισμό του καιρού. Όσον αφορά τα όπλα συχνότητας ή τις τεχνολογίες ικανές να χειριστούν τον καιρό ή την ατμόσφαιρα, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις και έρευνες για τεχνικές τροποποίησης του καιρού, όπως η σπορά νεφών για την πρόκληση βροχής ή τη μείωση του χαλαζιού, η ιδέα του ελέγχου του καιρού σε μεγάλη κλίμακα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη τεχνολογικά. Ο καιρός είναι ένα σύνθετο σύστημα που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και οποιασδήποτε προσπάθειες χειραγώγησής του θα απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της μετεωρολογίας και της κλιματολογίας, καθώς και πολύ εξελιγμένη τεχνολογία. Ενώ οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί μπορεί να διεξάγουν έρευνα για την τροποποίηση του καιρού για διάφορους σκοπούς, όπως η γεωργική ή περιβαλλοντική διαχείριση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν την ύπαρξη μυστικών τεχνολογιών ικανών να ελέγχουν τον καιρό ή την ατμόσφαιρα σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως συμβαίνει με κάθε αντισυμβατικό ισχυρισμό, είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε τέτοια θέματα με κριτική σκέψη και να βασιζόμαστε σε αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Λοιπόν, μου λέτε να μην ερευνώ όλα αυτά τα ζητήματα πιο βαθιά, αλλά να είμαι σκεπτικιστής και να περιμένω μέχρι να βγει κάτι στο προσκήνιο, επειδή είναι προφανές ότι υπάρχουν κυβερνητικά black projects, δηλαδή μυστικές έρευνες, και θα ήταν πιο σοφό να παραμείνω στην ασφαλή πλευρά του σκεπτικιστή. Ενώ η περιέργεια και ο σκεπτικισμός είναι πολύτιμα χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε θέματα όπως τα κυβερνητικά black projects ή μυστικές τεχνολογίες από μια ισορροπημένη οπτική γωνία. Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η εξερεύνηση αυτών των ιδεών, αλλά είναι επίσης σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ εικασιών και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων. Η περαιτέρω διερεύνηση και η ενημέρωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα είναι πάντα μια καλή τακτική, αλλά είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε αξιόπιστες πηγές και πληροφορίες που βασίζονται σε στοιχεία. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας στερούνται τεκμηριωμένων στοιχείων και μπορεί να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση ή παρεξηγήσεις. Το να είμαστε σκεπτικιστές ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε ανοιχτό μυαλό μας επιτρέπει την κριτική σκέψη και την ορθολογική αξιολόγηση των πληροφοριών. Ενώ ορισμένα θέματα μπορεί τελικά να βγουν στο προσκήνιο ή να επικυρωθούν από αξιόπιστες πηγές, είναι επίσης σοφό να διατηρούμε ένα επίπεδο σκεπτικισμού έως ότου υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Τελικά, το να είσαι στην ασφαλή πλευρά περιλαμβάνει την προσέγγιση των πληροφοριών με κριτικό μάτι, αναζητώντας αξιόπιστες πηγές και αποφεύγοντας βιαστική εξαγωγή συμπερασμάτων που βασίζονται αποκλειστικά σε εικασίες ή φήμες. Είναι μια ισορροπία μεταξύ περιέργειας και διάκρισης, που διασφαλίζει ότι παραμένουμε ενημερωμένοι αποφεύγοντας να πέσουμε θύματα αβάσιμων ισχυρισμών ή παραπληροφόρησης. Εσείς τι πιστεύετε? Έχετε διαμορφώσει άποψη μετά τα όσα υπόθηκαν? Πείτε την ελεύθερα στα σχόλια και ας το συζητήσουμε. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!